Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ στο Brookings. Είμαι ευτυχής που είναι το τελευταίο γεγονός μετά από ένα πολύ εξαντλητικό πρόγραμμα 5 ημερών στο Σικάγο και στο Ουάσιγκτον, αλλά είμαι επίσης ευτυχής γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Brookings για τη σημερινή πρόσκληση. Ήμουν εδώ τον Ιανουάριο του 2013 ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, αλλά θεωρώ ότι πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ πριν από 4,5 χρόνια. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα βίωνε μία από τις πιο σκληρές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, μια μεγάλη ύφεση που δίκησε πάνω από 7 χρόνια και είχε το 1/4 του ΑΕΠ χάθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, 27% ήταν η ανεργία, οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους στη φτώχεια, ενώ δημιουργήθηκε και μια τεράστια διαρροή εγκεφάλων των πιο καταρτισμένων νέων επαγγελματιών της χώρας. Μια κρίση που είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην διπλωματική και γεωπολιτική θέση της χώρας μας, κυρίως στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή μας. Συνεπώς, σήμερα είμαι πολύ περήφανος που θα πω ότι η Ελλάδα είναι επιτέλους πίσω, έχει επιστρέψει και μπαίνει σε μια νέα εποχή, είναι μια νέα δυναμική οικονομία και ένας τόπος που υπόσχεται πολλά ως προς τις επενδυτικές ευκαιρίες. Είναι επίσης ένας νέος περιφερειακός κόμβος για την ενέργεια, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίες ενισχύονται και από τον σημαντικό ρόλο της χώρας στον τουρισμό και την ναυτιλία. Είναι ένας πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας σε μία από τις πιο σημαντικές αλλά ταυτόχρονα πιο ασταθείς περιοχές στον πλανήτη μας. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι αυτό το momentum, αυτή η όθηση που έχει δημιουργηθεί μέσα από τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία χρόνια, έχει έναν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, όπως αυτή τη στιγμή που μπαίνουμε σε αυτή τη νέα εποχή. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη διπλωματία ή την οικονομία. Πρόκειται για μια σχέση μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας, δεδομένης της θέσης της Ελλάδας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Και γι' αυτό το λόγο η αμερικανική βοήθεια τόσο για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας όσο και για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας ενάντια σε εκείνους που θέλουν να υποβαθμίσουν αυτά τα δικαιώματα είναι σήμερα πιο σημαντική παρά ποτέ. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει προωθήσει μια συνολική θετική διπλωματική ατζέντα για τη σταθερότητα και τη συνεργασία στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα παλιό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και είναι ένα από τα λίγα μέλη που πληρεί όλες τις υποχρεώσεις του όχι μόνο ως προς τις διεθνείς εκστρατείες αλλά και ως προς τις αμυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα προωθεί μια ισχυρή συνεργασία άμυνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της ζωτικής σημασίας βάσης στην Σούδα, μέσα από αξιόλογες και σημαντικές εγκαταστάσεις αεροπορικής και ναυτικής διάστασης, ενώ υπάρχει μια σοβαρή συνεργασία σε διμερές επίπεδο προς τον αντιτρομοκρατικό αγώνα, την ανταλλαγή πληροφοριών και την διαχείριση
της προσφυγικής κρίσης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και ασπάζεται τις ανθρωπιστικές αξίες ακόμα και υπό τις πιο δύσκολες συγκυρίες, όπως αποδείξαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης, της προσφυγικής κρίσης. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι σήμερα η υπηρεσία ασύλου που ιδρύθηκε 5 χρόνια πριν διαχειρίζεται το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ασύλου για την Ευρώπη σε σχέση με το μέγεθος της χώρας. Ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι ένας πολύ χρήσιμος σύμμαχος που έχει τους διπλωματικούς πόρους, ούτως ώστε να προλιάνει το έδαφος για να βελτιωθεί ο διάλογος με τις τρίτες χώρες σε στιγμές κρίσης. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα στην Ελβετία, έχει έναν ενεργό ρόλο προς την επίλυση του κυπριακού ζητήματος επί τη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τους κανονισμούς και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς εγγυήσεις ξένων στρατευμάτων και ξένων χωρών, διότι εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια όλων των Κυπρίων. Η Ελλάδα υποστηρίζει την ενταξιακή διαδικασία, την ευρωπαϊκή ενταξιακή διαδικασία, και έχει έναν ενεργό ρόλο ως προς τη δέσμευσή της με την Τουρκία, ούτως ώστε να τη διατηρήσει σε έναν δρόμο δημοκρατίας και διαλόγου. Η Ελλάδα προστατεύει ανυποχώρητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο πέλαγος ενάντια στις παράνομες τουρκικές απαιτήσεις και προκλήσεις, ενώ την ίδια στιγμή είναι εγκρατής και ενθαρρύνει τον διάλογο, ενθαρρύνει τις ισχυρές, την ισχυρή, διμερή και συμπεριλαμβανομένη στις Κύπρου τρίμερη συνεργασία με πολύ σημαντικές χώρες της περιοχής, όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Παλαιστίνη. Λαμβάνει περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως η σύσκεψη της Ρόδου που προάγει την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή ή τη σύσκεψη για την προάσπιση των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι η Ελλάδα σταδιακά ενισχύει τον ρόλο της ως ένας ενεργός οικονομικός παίχτης της περιοχής. Η πρόσφατη κοινοπραξία μεταξύ της General Electric και μιας ελληνικής εταιρείας για να δημιουργηθεί μια μονάδα παραγωγής ενέργειας στη Λιβύη αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ είναι ένα εύγλωτο παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Ελλάδα είναι ένα συνεπής υπέρμαχος της αναβίωσης της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Δυτικών Βαλκανίων και από κοινού με την Βουλγαρική, με τις χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες των Βαλκανίων και με την Προεδρία της Βουλγαρίας Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργανώνει το καλοκαίρι του επόμενου έτους μια σύνοδο κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης, η Ελλάδα έχει μια ενεργή πολιτική για να επιληθεί το θέμα της ΦΥΡΟΜ, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αυτό είναι το πλήρες όνομα, επί τη βάση μιας κοινώς αποδεκτής συμφωνίας, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ευρωατλαντική προοπτική της χώρας. Η Ελλάδα λαμβάνει επίσης πολυμερείς πρωτοβουλίες μαζί με από κοινού με τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία που ενισχύουν την περιφερειακή οικονομική συνεργασία και διάλογο. Παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές της περιοχής, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στον τραπεζικό τομέα, στις υπόλοιπες
υποδομές και στις καταναλωτικές αγορές. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα ενισχύει συνεχώς το ρόλο της ως κόμβος ενεργειακός, μεταφορικός και τηλεπικοινωνιακός στην περιοχή μέσα από την διανομή αερίου από την Κασπία μέσω του διαδρατικού αγωγού, όπως επίσης και το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρία, στον κάθετο διάδρομο, τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία στη Ρεβιθούσα, δημιουργώντας πλωτό σταθμό επανεριοποίησης της Gas Trade στην Αλεξανδρούπολη και φέρνοντας μεγαλύτερες εισαγωγές αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα που ανοίγει το δρόμο για την εισαγωγή σχιστολιθικού αερίου στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα αναπτύσσει τον αγωγό EastMed για την εισαγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ και την Κύπρο μέσα από τους πόρους του Λεβιάθαν από την νότια-ανατολική Μεσόγειο και φυσικά το μεγάλο πρόγραμμα Eurasia Interconnector που διασυνδέει ηλεκτρικά την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Ταυτόχρονα η Ελλάδα διεξάγει και εκδίδει νέες άδειες για υπεράκτιες έρευνες υδρογανανθράκων ανθράκων στην Κρήτη και στο Ιόνιο Πέλαγος, στις οποίες αμερικανικές εταιρείες είναι ενεργές. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τουρκία και την Ιταλία για την κατασκευή ενός νέου αγωγού αερίου. Η Ελλάδα επίσης έχει φέρει εις πέρα στις επιτυχημένες ιδιωτικοποιήσεις των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης με σκοπό να καταστήσει τις περιοχές σε διαμετακομιστικούς κόμβους και μέσα από την οδική και τη σιδηροδρομική διασύνδεση. Αυτή τη στιγμή εκμοντερνίζει και εξυγχρονίζει όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια και διευρύνει τη νέα σιδηροδρομική σύνδεση ψηλής ταχύτητας μέσα από τα Βαλκάνια και μέσα από τις περιοχές του Δούναβη και της Μαύρης Θάλασσας. Φυσικά, κυρίες και κύριοι, είναι ξεκάθαρο ότι μπαίνοντας σε αυτή τη νέα εποχή, το να μπούμε μάλλον σε αυτή τη νέα εποχή, δεν θα ήταν εφικτό αν η Ελλάδα είχε συνεχίσει στο δρόμο που στον οποίο βρισκόταν 4-4,5 χρόνια πριν, όταν και ήμουνα εδώ για τελευταία φορά. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι είναι πολύ καλή στιγμή να σκεφτούμε όλη την ιστορία με την κρίση και να δούμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε από σήμερα για να ξεφύγουμε από αυτήν. Και σήμερα πρέπει να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε κάποια θεμελιώδη ερωτήματα. Γιατί η Ελλάδα καταρχάς άργησε τόσο πολύ? Γιατί ήταν απαραίτητο να παραμείνει σε αυτά τα προγράμματα διάσωσης για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, 7 χρόνια? Και όταν θα έχουμε βγει από τα προγράμματα θα έχουν περάσει ήδη 8 χρόνια, δηλαδή τον Αύγουστο του 2018. Γιατί επίσης τα δύο προηγούμενα προγράμματα κατέρευσαν? Ποια ήταν δηλαδή τα στοιχεία του προγράμματος που το κατέστησαν βιώσιμο και το έκαναν να λειτουργήσει? Ποιοι είναι οι λόγοι που η ελληνική οικονομία σήμερα επιστρέφει με μια ανάπτυξη 2% περίπου, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και η δημοσιονομική στόχοι επιτεύχθηκαν με το παραπάνω το 2015 και το 2006 και το ίδιο θα συμβεί, δηλαδή θα επιτευχθούν με το παραπάνω και το 2017. Θα προσπαθήσω λοιπόν σε όλα αυτά τα ερωτήματα να δώσω μερικές απαντήσεις. Για μένα ο πρώτος λόγος είναι ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα πολιτικής συνένεσης. We choose
αποφασίσαμε, επιλέξαμε να διεξάγουμε εκλογές ακριβώς μετά τη στιγμή που είχαμε φτάσει σε μια συμφωνία με τους εταίρους μας και όχι πριν, όπως είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών μας, το φέραμε ενώπιον του λαού. Την εποχή της κρίσης επιλέξαμε να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τη δημοκρατία, τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη λογοδοσία της πολιτικής ηγεσίας. Γιατί πιστεύω ότι κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι πολιτικά βιώσιμο αν εφαρμόζεται χωρίς τη λαϊκή εντολή, χωρίς τη συνένεση της κοινωνίας. Και επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι υπό οποιασδήποτε συνθήκες εμείς πάντα θα προασπίζουμε τη δημοκρατία. Δεν θα επιτρέψουμε στον εξτρεμισμό να αποτελέσει μέρος της σύγχρονης πολιτικής ατζέντας. Δεν θα επιτρέψουμε το μίσος, τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό να κυριαρχήσουν στην ελληνική πολιτική σκηνή, όπως συμβαίνει δυστυχώς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν λοιπόν ο πρώτος λόγος είναι η συνένεση και η προάσπιση της δημοκρατίας, ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το μέγεθος της δημοσιονομικής εξυγίανσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος. Και επιτρέψτε μου να πω ότι νιώθουμε ότι είχαμε δίκιο όταν επιμέναμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι θα έπρεπε να περιορίσουμε την λιτότητα και να αφήσουμε περιθώριο για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το 2013 υποστήριξα εδώ ενώπιόν σας, εδώ στο Brookings, ότι η στρατηγική μας δεν ήταν να σπρώξουμε τη χώρα εκτός των ευρωπαϊκών τείχων, αλλά να σταματήσουμε τη λιτότητα στην Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Και σήμερα λοιπόν νιώθουμε δικαιωμένοι, γιατί ενάντια σε όλες τις προβλέψεις καταφέραμε να πετύχουμε μια συμφωνία 20 δισεκατομμυρίων ευρώ λιγότερης λιτότητας κατά τη διάρκεια του προγράμματος εν συγκρίση με την συμφωνία που είχαμε κληρονομήσει. Ο τρίτος λοιπόν λόγος είναι... Ο πρώτος λόγος είναι η συνένεση, ο δεύτερος είναι η δημοσιονομική προσαρμογή, η πιο ομαλή δημοσιονομική προσαρμογή σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι οι πολιτικές, ότι η προτεραιότητά μας στη χάραξη των πολιτικών ήταν να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι και που πλήρωσαν τεράστιο τίμημα κατά τη διάρκεια των 5 πρώτων χρόνων των προγραμμάτων διάσωσης. Έχουμε λοιπόν εφαρμόσει πολιτικές για τους πιο ευάλωτους. Περισσότεροι από 500.000 Έλληνες πολίτες έχουν ωφεληθεί από την εφαρμογή του συστήματος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. 2,5 εκατομμύρια πολίτες ωφελούνται από την εφαρμογή της νομοθεσίας που τους δίνει πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένη ή όχι. Και φυσικά το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα, όλα αυτά τα πλεονάσματα, μάλλον το πλεόνασμα των πλεονασμάτων διανέμεται σε όσους έχουν μεγάλη ανάγκη. Αυτό έγινε τον περασμένο Δεκέμβρη, το ίδιο θα συμβεί και στα τέλη του 2017. Και μιλάμε εδώ για ένα ποσό που
φτάνει κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Συνεπώς, αυτά τα στοιχεία, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν υπήρχαν στο πρώτο, αλλά ούτε και στο δεύτερο πρόγραμμα. Η δημοσιονομική προσαρμογή είχε βασιστεί σε αξιώματα τα οποία αποδείχθηκαν εντελώς λάθος και σε οικονομικά στοιχεία που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κυρίως οι προβλέψεις του Δούνου του και τα αξιώματα του Δούνου του αποδείχθηκαν λανθασμένα. Και εξ αυτού του λόγου η εγκυρότητα του ταμείου υποβαθμίστηκε. Επιτρέψτε μου εδώ να υπογραμμίσω ότι είμαι πολύ ευτυχής που ακούω ότι το ταμείο δηλώνει ότι έχει τη βούληση να αλλάξει τρόπο δράσης και ότι τώρα δηλώνει ότι δεν χρειάζονται νέα μέτρα, ενώ την ίδια στιγμή επιμένει στην αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό αποτέλεσε μουσική στα αυτιά μου προχθές όταν και συνάντησα την κυρία Λαγκάρντ. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Αλλά επίσης θεωρώ ότι καταφέραμε τελικά να στρίψουμε και να μπούμε σε ένα νέο δρόμο. Έχουμε αφήσει πίσω την κρίση, αλλά επίσης το οικονομικό μοντέλο που μας οδήγησε εξ αρχής σε αυτή την κρίση. Και αυτό το καταφέραμε ενισχύοντας τη διαχείριση των συνόρων μας, ενώ ταυτόχρονα διατηρήσαμε τις αξίες μας. Επίσης, προωθήσαμε μια πολυδιάστατη ή πολυτομεακή, όπως κάποιοι άνθρωποι τους αρέσει να την αποκαλούν. Μια διπλωματική ατζέντα, λοιπόν, πολυτομεακή και πολυδιάστατη, που δημιουργεί και γίνεται όλο και πιο αποτελεσματική και δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη συν το χρόνο. Υπό αυτή την έννοια υπογραμμίζω εκ νέου ότι η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής και Ηνωμένων Πολιτειών είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ και γι' αυτό το λόγο θέλω να υπογραμμίσω εκ νέου ότι η επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λαμβάνει χώρα σε μια ζωτική σημασίας στιγμή. Θεωρώ ότι ήταν η ορθή στιγμή ούτως ώστε να μεταλαμπαδεύσουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα επέστρεψε και ότι η Ελλάδα που ήταν όλη αυτή την περίοδο ένας έμπιστος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, σήμερα όχι μόνο αποτελεί μια χώρα θέλγητρο για τον τουρισμό αλλά και για τους επενδυτές και χρειαζόμαστε αυτή τη στρατηγική συνεργασία σήμερα περισσότερο από ποτέ. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, αφήνουμε λοιπόν την κρίση μας πίσω και τώρα ήρθε η στιγμή να συνεχίσουμε, να στηρίξουμε τις προσπάθειές μας, να τις πλαισιώσουμε, να τις ενισχύσουμε και να τις επιταχύνουμε, ούτως ώστε να αφήσουμε πίσω μας όχι μόνο την κρίση, όχι μόνο τις συμφωνίες και τα μεμοράντουμ, αλλά και τους λόγους και το μοντέλο που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και στην κρίση. Και αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασιστική και αποφασισμένη όχι μόνο να κάνει μεταρρυθμίσεις αλλά να τις εφαρμόσει, να πατάξει τη διαφορά, να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια νέα εποχή για τη χώρα και για το μέλλον του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι τώρα ήρθε η ώρα να εμπιστευτείτε την Ελλάδα και θεωρώ ότι κατάφερα να μεταλαμπαδεύσω αυτό το μήνυμα και είμαι πολύ χαρούμενος που και ο κύριος Τραμπ χθες προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει το ίδιο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο Brookings στην Ουάσιγκτον, με την οποία ολοκληρώθηκε βέβαια η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες.